τις πλευρές ότι έχουν κλείσει τα πιο πολλά ζητήματα και μετά από την εισήγηση και των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης και του ίδιου του Jerome Dijsselbloem στο Eurogroup αποφασίστηκε να έχουμε μια εντατικοποίηση της διαδικασίας. Και γι' αυτό θα μείνουμε εδώ και εγώ και η Υπουργός Έφη Αχτσιόγλου και ο Υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης για να συζητήσουμε τα θέματα που έχουν μείνει βασικά και για το ασφαλιστικό και για τα εργασιακά. Νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια πρόοδο σε αυτά τα ζητήματα. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Eurogroup στο δικό του press conference, η ιδέα είναι ότι πολλές φορές πρέπει να αλλάξεις τη σειρά, να αφήσεις το τεχνικό επίπεδο να βρεις τα βασικά ζητήματα όπου υπάρχουν διαφορές και μετά να γυρίσεις για να κλείσεις τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Άρα η στρατηγική μας είναι να μείνουμε εδώ πέρα, να κάνουμε ουσιαστική πρόοδο, να αφήσουμε ελάχιστα ζητήματα και αν μπορούμε ούτε αυτό, για να μπορούμε μετά, αν επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα, να έχουμε μια συμφωνία, ένα πακέτο μέτρων που συμφωνούμε εμείς και οι θεσμοί πριν από το Eurogroup της 7 Μαΐου στη Μάλτα. Από εκεί και πέρα... Απριλίου στη Μάλτα. Από εκεί και πέρα η διαδικασία νομίζω μπορεί να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο και μπορούμε μετά να πάμε και στο Δουνουτού στις συναντήσεις της Άνοιξης 20-22, πότε είναι στο Απρίλη, για να μπορούμε να βάλουμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες για όλο το πακέτο. Ευχαριστώ πολύ. Με τώρα αν θα γίνουν ερωτήσεις προς τον Ευκλήδιο Τσακαλώτο. Λοιπόν, εντάξει, είδηση είναι ότι θα μείνουν, δεν έρχονται θεσμοί, αλλά θα είναι η Αθήνα. Το Χίλτον μετά